Ρε, τι κάνετε εκεί? Όχι, φύγετε! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Με λένε Άγγελο και σε αυτό το κανάλι προσπαθώ να αποδείξω τόσο με διασκεδαστικά όσο και με ενημερωτικά βίντεο όπως το σημερινό ότι ο άνθρωπος δεν έχει όρια ή τουλάχιστον μπορεί να τα ξεπεράσει. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για το πώς να ξεκινήσετε γυμναστική. Θα αναλύσω τα 2 χρόνια που γυμνάζομαι μόνος μου, ώστε να ξέρετε τι να περιμένετε, πώς να αποφύγετε λάθη και πώς να δείτε τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα. Θα είμαι 100% ειλικρινής, ώστε να σας βοηθήσω όσο περισσότερο μπορώ. Εγώ θα μιλήσω για μυϊκή ενδυνάμωση στο γυμναστήριο, αλλά αυτά που θα σας πω ισχύουν για οποιοδήποτε τρόπο γυμναστικής και αν επιλέξετε. Ωραία, πάμε να αρχίσουμε. Ο πρώτος μήνας. Αυτή ίσως είναι η δυσκολότερη περίοδος γιατί πρέπει να βρεις τι γυμναστική σου αρέσει να κάνεις, πώς μέρες την εβδομάδα να γυμνάσαι, τι πρόγραμμα θα κάνεις και ούτω καθεξής. Θα συμβούλευα αυτή την περίοδο να αφοσιωθείς στο να δημιουργήσεις τη συνήθεια του να γυμνάσαι και να βρεις το ρυθμό σου. Δηλαδή, πόσες μέρες την εβδομάδα προλαβαίνεις να γυμνάσαι και πόσες ώρες εκείνες τις ημέρες. Αυτό είναι το πιο χρήσιμο που μπορείς να κάνεις σε αυτή την αρχική περίοδο. Να φτιάξεις μια δυνατή συνήθεια. Οι αλλαγές που θα παρατηρήσεις το πρώτο μήνα στο σώμα σου δεν είναι μεγάλες. Παρ' όλα αυτά, θα παρατηρήσεις μεγάλη αλλαγή στη διάθεσή σου, στην ενέργειά σου μέσα στην ημέρα θα αυξηθεί και στην ποιότητα του ύπνου σου. Πρώτος με τρίτος μήνας. Σε αυτή την περίοδο θα αρχίσει να σου γίνεται ευκολότερο να πηγαίνεις στο γυμναστήριο, καθώς και θα έχεις δει κάποια αποτελέσματα πάνω σου και η αντοχή και η μυϊκή δύναμη που χτίζεις θα σε βοηθάνε στο να είναι ευκολότερες και πιο απολαυστικές οι προπονήσεις. Εφόσον θα γυμνάσεις ήδη για κάποιο καιρό και θα έχεις αρχίσει να βλέπεις κάποια αποτελέσματα, θα αρχίσεις να θέλεις να βελτιώνεις και άλλα πράγματα, όπως τη διατροφή σου και τη ξεκούρασή σου. Παρ' όλα αυτά, ακόμη θα κάνεις πολλά πράγματα λάθος στον χώρο της γυμναστικής και δεν πρέπει να επαναπαυτείς, αλλά ανταυτού πρέπει να συνεχίσεις να βελτιώνεσαι. Τρίτος με έκτος μήνας. Αν έφτασες μέχρι εδώ, συγχαρητήρια. Οι περισσότεροι τα παρατάνε στους πρώτους 3 μήνες. Από εδώ και πέρα τα πράγματα θα είναι πολύ ευκολότερα, καθώς χρειάζονται 90 ημέρες για να γίνει κάτι συνήθεια στον οργανισμό μας. Από αυτό το σημείο και μετά θα σου είναι εύκολο και θα έχεις όρεξη και διάθεση να πας να γυμναστείς. Παρ' όλα αυτά, μην επαναπαυτείς, έχεις πολύ δρόμο ακόμη. Αυτό θα είναι το στάδιο στο οποίο θα αρχίσεις να έχεις εμφανή αποτελέσματα πάνω σου και το σώμα σου θα είναι αρκετά διαφορετικό από όταν άρχισες να κάνεις γυμναστική. Έκτος με 12ος μήνας. Από εδώ και πέρα φαίνεται ότι γυμνάζεσαι, το σώμα σου έχει αλλάξει αρκετά και θεωρείς τον εαυτό σου ως άνθρωπο που γυμνάζεται τακτικά. Το αρνητικό σε αυτό είναι ότι για πρώτη φορά θα αρχίσεις να συγκρίνεις τον εαυτό σου με άτομα που βλέπεις στο YouTube, στο Instagram κτλ. Κάτι το οποίο είναι εντελώς ανούσιο. Ένα τεράστιο λάθος που κάνουν οι περισσότεροι και έκανα και εγώ είναι να προσπαθείς να έχεις χαμηλά ποσοστά λίπους για να μοιάζεις με μοντέλα στο Instagram. Ακούστε με, εάν θέλετε πραγματικά να χτίσετε μυϊκή μάζα, το να έχεις χαμηλά ποσοστά λίπους δεν βοηθάει καθόλου και το κάνει πολύ πολύ δυσκολότερο. Θεωρώ ένα καλό ποσοστό λίπους είναι γύρω στο 15% για άντρες, εάν θέλετε να χτίσετε μυϊκή μάζα. 12ος με 24ος μήνας. Από εδώ και πέρα τα πράγματα είναι πολύ εύκολα. Θα έχεις βρει πρόγραμμα γυμναστικής που σου αρέσει και σε βολεύει. Θα έχεις βρει τι να τρως, θα έχεις βρει πώς να ξεκουράσεις και θα έχεις αρχίσει να βλέπεις πάρα πολύ καλά αποτελέσματα στο σώμα σου, στην υγεία σου, στη διάθεσή σου, στα πάντα. Επιπλέον, κάτι πάρα πολύ σημαντικό θα συμβεί. Εάν ολοκληρώσεις έναν ολόκληρο χρόνο γυμναστικής, θα αρχίσεις να πιστεύεις πραγματικά στον εαυτό σου και θα αρχίσεις να κυνηγάς πολύ μεγαλύτερα αποτελέσματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δύσκολα το κάνει κάποιος με μικρή εμπειρία, καθώς δεν ξέρει πώς να πιέσει τον εαυτό του όσο πρέπει στην προπόνηση. Τώρα πάμε να μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τραυματισμοί και πώς να τους αποφύγετε. Θα σας έλεγα ψέματα αν σας έλεγα. Εάν γυμνάστε για μήνες ή χρόνια, δεν υπάρχει τεράστια πιθανότητα τραυματισμού. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχω τραυματιστεί και έμαθα με τον δύσκολο τρόπο πώς να αποφεύγουμε τους τραυματισμούς, θα προσπαθήσω να σας πω ακριβώς πώς να τους αποφύγετε ώστε να μην το πάθετε κι εσείς. Αρχικά, χρειάζεται πάρα πολύ καλό ζέσταμα. Το ζέσταμα που κάνω εγώ είναι 10 λεπτά διάδρομο, χαλαρό τρέξιμο. Μετά, δυναμικές ασκήσεις σε όλο το σώμα, άσχετα με τη μυϊκή ομάδα που θα γυμνάσω. Και τέλος, σε οποιαδήποτε άσκηση και να κάνω, κάνω 2 σετ ζέσταμα σε λίγα κιλά, ώστε το σώμα μου να συνηθίσει τη συγκεκριμένη κίνηση. Επιπλέον, εκτός από ζέσταμα, το να πίνετε πάρα πολύ νερό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε τους μυϊκούς τραυματισμούς, καθώς οι μυς αποτελούνται 70% από νερό. Το να τρώτε πρωτεΐνη θα βοηθήσει επίσης να αποφύγει τραυματισμούς, καθώς η πρωτεΐνη είναι η βασική ουσία για τη μυϊκή ανάπτυξη. Και επιπλέον, θα βοηθήσει πάρα πολύ το να κοιμάστε αρκετές ώρες, κατά προτίμηση 8. Κάτι τελευταίο, πάρα πολύ σημαντικό, ίσως το σημαντικότερο. Όταν γυμναζόμαστε, ουσιαστικά ο μυς
κόβεται λίγο, τη ξαναφτιάχνει δυνατότερος και μεγαλύτερος. Αυτή η διαδικασία του να ξαναφτιαχτεί δυνατότερος και μεγαλύτερος κρατάει από 48 έως 72 ώρες. Οπότε πρέπει να αφήνετε τουλάχιστον 48 ώρες μέχρι να ξαναγυμνάσετε την ίδια μυϊκή ομάδα. Η δικιά μου συμβουλή είναι να προσπαθήσετε να αφήνετε 72 ώρες, ώστε να είστε σίγουροι ότι δεν θα καταπονέσετε παραπάνω από ό,τι πρέπει τους μη σας. Μια συμβουλή για συνεχή πρόοδο. Κάθε φορά που γυμνάσαι, θα πρέπει να πιέσεις τον εαυτό σου έστω και 1% παραπάνω. Ή με παραπάνω κιλά, ή με παραπάνω επαναλήψεις, ή με παραπάνω σετ. Εάν σιγουρευτείς ότι κάθε φορά που γυμνάς πιέζεις τον εαυτό σου λίγο παραπάνω, θα δεις πραγματικά μεγάλα αποτελέσματα, καθώς όλη αυτή η προσπάθεια και όλη αυτή η βελτίωση θα πολλαπλασιάζει. Τέλος, η συμβουλή μου είναι την ώρα που γυμνάσαι να αφήνεις όλα τα άλλα απ' έξω και να συγκεντρώνεσαι 100% σε αυτό που κάνεις. Για να το πετύχεις αυτό, κατά τη δική μου άποψη, χρειάζεται να ενυδατώνεσαι καλά με νερό, να έχεις μουσική που σου αρέσει ώστε να μην σε αποσπάει το περιβάλλον γύρω σου και να μην χρησιμοποιείς το κινητό σου καθόλου, εάν γίνεται. Εάν τα κάνεις αυτά, θα πετύχεις πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση στην άσκηση που κάνεις και έτσι θα δεις πολύ μεγαλύτερα αποτελέσματα. Αυτό είναι το σημερινό βίντεο. Θα γίνει και ένα ακόμη παρόμοιο βίντεο με διατροφή. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να το βρήκατε χρήσιμο και να σας βοηθήσει να αρχίσετε το ταξίδι σας στη γυμναστική. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.